Προσοχή να μην φαίνεται το εσώρουχό σου. Ή μήπως να φαίνεται. Να μην φαίνεται. Okay. Γράφουμε, πάμε. Ναι. Τι λέει ρε παιδιά. Επέστρεψα σε ένα ακόμα επεισόδιο. Σας έλειψα. Δεν μπορείτε να απαντήσετε, δεν σας ακούω, αλλά εσείς μου λείψατε να ξέρετε. Αλλά μπορώ να απευθυνθώ και στις άλλες κάμερες για να φανεί ότι έχουμε budget. Και σε εσάς, γεια σας. Μετρήσατε τουλάχιστον 4 κάμερες, έτσι. Αυτή είναι η Funky Buddha, παιδιά. Κάμερες να φάνε και κότες. Σήμερα ήρθα για να σας διαφημίσω, γιατί αυτό κάνω, να σας δείξω βερμούδες. Θέλω να σας κεράσω λίγη άσπρη γαμπίτσα, γιατί είμαι στα 0 μπάνια και 0 παγωτά ακόμα. Είναι κάτι το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί. Η γάμπα με εμένα σταματάει εδώ. Αυτό είναι. Παπ. Από εκεί και πέρα, θα μιλήσουμε για τις κάργο βερμούδες σήμερα. Κάργο βερμούδα είναι η βερμούδα που έχει τσέπες. Αυτό είναι το κάργο. Αυτό. Αυτή είναι η κάργο βερμούδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δούλευα μήνες για αυτό τον ορισμό και χαίρομαι που τον έκανα deliver έτσι ωραία και όπως του άρμοζε. Έχουμε τσέπες λοιπόν. Πέρα από αυτές τις δύο που έχουμε σε όλα τα παντελόνια και όλες τις βερμούδες που είναι για να βάζεις τα χέρια μέσα και να καλύπτεις την αμηχανία. Βλέπετε τώρα πόσο άνετος δείχνω. Δεν είμαι, είμαι πάρα πολύ αμήχανος, αλλά επειδή έχω τα χέρια στην τσέπη, λέτε ρε αυτός τι cool τύπος είναι. Όλο αυτό είναι θέμα τσέπης και μόνο. Και από εκεί και πέρα έχουμε και πλαϊνές τσέπες όπου μπορείς να βάλεις μέσα ό,τι γουστάρεις. Τι γουστάρεις. Εγώ τι βάζω. Βάζω τα τσιγάρα μου. Δεν καπνίζω, αλλά αν μου ζητήσει κανείς να μην έχω να του δώσω. Βάζω τη μάσκα μου, γιατί πάντα κυκλοφορώ με μια αποκριάτικη μάσκα stand-by σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια έκτακτη μεταμφίεση να μην εκτεθώ στον κόσμο. Τα κινητά μου, τα πορτοφόλια μου. Νόμιζα ότι θα είναι πιο ενδιαφέρον το ότι βάζω μέσα στις τσέπες μου όταν ξεκίνησα να το θίγω σαν θέμα. Τελικά έληξε λίγο άδοξα. Αυτό λοιπόν είναι ένα outfit από την Funky Buddha, την αγαπημένη μας. Βλέπετε, παίζουμε μαύρο, παίζουμε λαδί. Λαδί, παίζουμε λαδί, δεν είμαι καλός με τα χρώματα. Εγώ ξέρω 5 χρώματα, αυτά είναι τα υπόλοιπα. Όλα πρέπει να τα πάρω σε σκονάκι. Και από εκεί και πέρα παίζουμε και λίγο λουλουδάτο από πάνω, γιατί αυτοί είμαστε, παιδιά. Το οποίο μπορεί να το κυκλοφορήσετε έτσι, χαλαρός για το καφεδάκι σου, για τη βολτούλα σου αυτό. Ή θες να ανεβάσεις λίγο τον πύχη, να τα πας πιο επίσημα τα πράγματα. Πετάς μία πουκαμισιά από πάνω. Και όχι μία τυχαία, αυτή είναι εδώ που τυχαία βρήκα δίπλα μου. Για μισό να τη βάλω. Αυτό εδώ είναι το πουκαμισάκι μας, όσο εγώ σηκώνω το μανίκι, δεν σπαταλάω χρόνο και σας μιλάω γι' αυτό. Αυτό είναι ένα ωραίο έτσι χαλαρό άσπρο πουκαμισάκι. Συζητούσαμε εδώ με τα παιδιά αν φαίνεται ρόγα, φαίνεται. Φαίνεται. Παρακαλώ, my eyes are up here. Παρακαλώ, έτσι μην παρασυρώμαστε. Free the nipple και τέτοια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο χαλαρό outfit που συνδυάζει λίγο πιο χαλαρό από κάτω με την πουκαμισιά σου από πάνω, αλλά την λινή, το λινό πουκάμισο από πάνω, έτσι ώστε να είσαι πάντα καλοκαιρινό. Από sustainable υλικά και αυτό. Και μπράβο στα παιδιά και στη Funky Buddha, πολύ φίλοι μου. Το οποίο αυτό φορά σε ένα. Μπορεί να συνδυάσει για πιο βραδινό στο νησί. Κατάλαβε, είσαι τώρα εκεί στο νησί και θες να παίξεις βραδάκι. Ξέρω, εγώ θα κάνω κάτι πιο επίσημο. Α σηκώσω τα μανίκια, θα βάλω τα λινά μου. Αλλά και τη βερμούδα από κάτω να αερίζομαι. Κατάλαβε, κατάλαβα να λες. Θα πήγαινες με αυτό το outfit σε interview για δουλειά. Σε interview για δουλειά δεν θα πήγαινα με βερμούδα, εκτός και αν ήταν δουλειά σε beach bar, όπου τότε θα πήγαινα, ναι, και θα με προσλάμβανες βλέποντάς με έτσι. Θα χρειαζόσουν οτιδήποτε σε βιογραφικό. Όχι. Αρκετά όμως με αυτό το outfit, γιατί δεν είμαι και για χόρταση, έτσι, και θέλω να σας δείξω ένα ακόμα με μια άλλη... Όχι, να σας πω κάτι, δεν θέλω spoiler, θα το δείτε επί τόπου μόλις το φορέσω. Παιδιά, να ένα ακόμα outfit, πόλο, το αγαπημένο μου ρούχο και άθλημα. Και αναφέρομαι σε αυτό με τα άλογα το πόλο, όχι το άλλο το για την μπλέμπα τώρα, το κολύμπι, ποιος ασχολείται με αυτό. Βερμούδα κάργο, αυτό θα το λέγατε μουσταρδί, γιατί για μένα είναι κίτρινο ή καφέ, αλλά μουσταρδί θα πω. Και σε έναν συνδυασμό αυτό μπλε, navy μπλε, ok. Αυτό λοιπόν είναι ένα outfit πάλι καλοκαιρινό, με τα χρωματάκια του νησί, ξέρω, μη σας τα λέω, τα έχετε μάθει πια, έτσι. Online λοιπόν shopping, μπορείτε, μιας και το αναφέρουμε, υπάρχουν άπειρα πόλο της Funky Buddha στο online shop, μπείτε, αγοράστε, στείλτε μου να μου πείτε εντυπώσεις. Όχι όλοι, γιατί φαντάζομαι θα είστε πολλοί, αλλά στείλτε κανένας δύο έτσι σε stories να σας βλέπω με outfit. Πάλι περίεργο, μη μου στείλετε τίποτα, πιστεύω πως θα είστε ok, δεν θέλω να ξέρω. Όταν πας για ψώνια με την κοπέλα σου, ναι. Από αυτούς που κάθεται σε μία γωνιά ή είσαι συμμετοχικός. Όχι, συμμετοχικότατος είναι. Γιατί να μην δώσω την άποψή μου με τέτοιο ανυπέρβλητο στυλ, να μην χαρίσω απλόχερα τη γνώμη μου στο τι να πάρει η κοπέλα, τι να μην πάρει. Φυσικά. Και δεν μου αρέσει και αυτό καθόλου το κλισέ το. Ωχ, πήγε τώρα αυτή για ψώνια και πέρα την περιμένω εγώ γιατί εγώ μάντρας και είμαι παλαιόναρχον. Που παίρνει ώρα να ψωνίσω και στην κοπέλα, αν παίρνει ώρα, το σεβόμαστε. Αυτά γενικά, παιδιά. Κάνουμε και κάποια μαθήματα συμπεριφοράς μέσα από αυτό εδώ το βίντεο. Ελπίζω να βγούμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι, σίγουρα πιο καλοντημένοι.
Βλέπετε λοιπόν αυτή τη βερμούδα και με ένα πουκαμισάκι, έτσι, φλωράλ, να πούμε, ό,τι λέγεται, με τα λουλουδικά του, τα φυλώματα. Πέφτω. Δεν χάνω λίγο την ισορροπία μου. Θέλω να με έχετε εντός κάδρου συνεχώς. Έτσι, σας κάνω κάτι τέτοιο για να μην βαριέστε. Το οποίο είναι, φοριέται τελευταία πάρα πολύ, ρε παιδί μου, το χρωματάκια, λουλουδάκια και τέτοια. Επίσης είναι και πολύ πρακτικό, αν θες να πας, ξέρω εγώ, να κυνηγήσεις μία τίγρη στον Αμαζόνιο. Αυτό ξέρεις τι καλό καμουφλάζ που κάνει μέσα στα δέντρα. Είσαι φοβερός, οπότε μπορεί και τελείς, και πας και την έτσι, απ, και αρπάζεις την τίγρη. Δεν ξέρω, θα την κάνεις, τίγρη είναι αυτή, πάρε το πάνω σου. Πόσο ταξιδιάρα είναι η βερμούδα? Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό σαν ερώτηση, αλλά εγώ είμαι γενικά ταξιδιάρα ψυχή και αν θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω, οπότε καλοκαίρι έρχεται, μπορούμε πλέον να ταξιδέψουμε και γενικότερα μία βερμούδα είναι ένα καλό, δεν θέλω να πω αξεσουάρ, ρούχο θα πω, γιατί αν είναι αξεσουάρ μπορεί και να μην τη φοράς και μετά θα είναι λίγο περίεργο. Είναι ένα καλό ρούχο για ταξίδι, πλοία, αεροπλάνα, βαπόρια, το φοράς, πας στο νησί, χαλαρός και συνεχίζουν να αερίζονται οι γαμπίτσες σου. Πάμε να δούμε και ένα ακόμα outfit. Και τελευταίο outfit για σήμερα, έχουμε μια στρατιωτική βερμούδα cargo, όπου είναι πολύ ωραία να πίνεις το καφεδάκι σου και αν ξεσπάσει έκτακτο διπλωματικό επεισόδιο, αφήνεις τη φραπεδιά και τρέχεις να υπερασπιστείς την πατρίδα. Από πάνω έχουμε ένα ροζ t-shirt, αυτό είναι που λένε το ροζ του Σολομού. Το λένε έτσι γιατί αυτό το χρώμα ήταν το αγαπημένο χρώμα του Διονύσου Σολομού. Φόραγε πάρα πολύ τέτοια t-shirt όταν έγραφε τον ύμνο στην Ελευθερία. Και σαν σύνολο μπορείτε να πείτε πως ήμουνα στιλάτος σήμερα. Αλλά τώρα στο τέλος σαν να το τερμάτισα νιώθω λίγο. Γι' αυτό το αφήσαμε στο τέλος αυτό το outfit. Πρώτον γιατί δεν θα μπορούμε να το ξεπεράσουμε με τίποτα άλλο σε στυλ. Δεύτερον γιατί δεν θέλουμε να σας κομπλάρουμε από το σπίτι ότι πώς θα φτιάξω εγώ τέτοιο καλό στυλ. Οπότε μπορείτε να αντιγράψετε αυτό ακριβώς. Μπαίνετε από κάτω εδώ από το βίντεο, βλέπετε τα link, πάτε τα αγοράζετε όλα. Εντάξει, κάποια πράγματα όταν είσαι γεννημένος μοντέλο, αποπνέεις στυλ ούτως ή άλλως, αλλά πιστεύω ότι με σωστή καθοδήγηση από μένα θα καταφέρετε κι εσείς να πετύχετε αυτό το άρτιο αποτέλεσμα. Θα μονιμοποιούσες ένα τέτοιο στυλ τύπου Charlie Sheen στο Two and a Half Men? Ναι, αν είχα ένα σπίτι να μένω στην Καλιφόρνια δίπλα από την Αμμουδιά που είναι καλοκαίρι, χειμώνα καλοκαίρι, τότε ναι, θα ήμουν με τη βερμούδα μέρα νύχτα. Αυτό ήταν το βίντεό μας και για σήμερα. Επανερχόμαστε σε επόμενο επεισόδιο. Δεν σας λέω πότε, δεν σας λέω με τι για να έχετε λίγη αγωνία και γιατί δεν ξέρω. Για αυτούς τους δύο βασικούς λόγους. Ήμουν ο Διονύσης Θεσσαράκης, θα συνεχίσω να είμαι και μετά από αυτό το βίντεο. Να κάνετε subscribe, να δείτε τα προηγούμενα βίντεο, να δείτε τα επόμενα αν με κάποιο μαγικό τρόπο καταφέρετε να ταξιδέψετε στο μέλλον. Και θα τα λέμε εδώ. Follow, subscribe, όλα αυτά, like, αυτά που κάνουν οι νέοι. Και τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ. Χειροκροτήστε με όπως φεύγω.